Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Στη μέση λοιπόν ενός οικοπαίδου, στο κέντρο μιας κομμόπολης του Μεξικού, κλέφτες άδειασαν ένα φορτίο με ραδιενεργά απόβλητα. Γιατί άραγε? Στόχος τους ήταν να κλέψουν το φορτηγό που μετέφερε τα νοσοκομιακά απόβλητα σε έναν αποτεφρωτήρα για τελική διαχείριση. Δεν γνώριζαν βέβαια την επικινδυνότητά τους. Τα άδειασαν με τα χέρια, με αποτέλεσμα τώρα να αναζητούνται από την αστυνομία, όχι τόσο για τη σύλληψη, αλλά πρωτίστως για θεραπεία, καθώς κινδυνεύει άμεσα και η ζωή τους. Ένα φορτίο με επικίνδυνο ραδιενεργό κοβάλτιο 60 άδειασαν κλέφτες σε ένα οικόπεδο κοντά σε μια αγροτική πόλη στο Μεξικό. Πρόκειται για νοσοκομιακά απόβλητα από το νοσοκομείο της Τιχουάνα που φορτώθηκαν σε μεταλλικό κουτί και αυτό πάνω σε ένα ειδικό φορτηγό με προορισμό μια ειδική μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων νοσοκομιακών υλικών κοντά στο Μέξικο City. 40 χιλιόμετρα όμως πριν φτάσει το φορτηγό στον προορισμό του, εκλάπη από ένα βενζινάδικο όπου ο οδηγός είχε σταματήσει. Οι κλέφτες ξεφορτώθηκαν όπως τα απόβλητα και εξαφανίστηκαν με το φορτηγό. Η αστυνομία εντόπισε τα τοξικά απόβλητα στο οικόπεδο και απέκλεισε την πρόσβαση στους κατοίκους μέχρι την περισυλλογή του υλικού και την απορρίπανση του εδάφους. Η αστυνομία αναζητά τους κλέφτες όχι μόνο για να τους συλλάβει, αλλά και για να τους οδηγήσει στο νοσοκομείο, καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς, τα απόβλητα είναι τόσο τοξικά και η επαφή με αυτά μπορεί να οδηγήσει τους κλέφτες στο θάνατο, ακόμη και μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι αλλά και καχύποπτοι στις διαβεβαιώσεις ότι δεν κινδυνεύουν. Ήδη άρχισαν να διακινούνται σενάρια ότι κάποιοι ίσως χρησιμοποιήσουν τα ραδιενεργά απόβλητα ή να δημιουργήσουν ένα είδος επικίνδυνου όπλου, αν και στο Μεξικό δεν υπάρχει τέτοιος χώρος που θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα τέτοιο όπλο. Το κοβάλτιο δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνη βόμβα. Μια τέτοια θα απαιτούσε μεγάλη περιεκτικότητα πυρηνικού υλικού και αυτό το φορτίο δεν είναι αρκετό. Με τη ραδιενέργεια που διαθέτει θα μπορούσαν απλώς να φτιάξουν μια βόμβα που θα διένυε απόσταση μέχρι 12 μέτρα το πολύ και δεν θα είχε μεγάλη ισχύ. Για την περισυλλογή του υλικού θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 ημέρες και μέχρι τότε το ραδιενεργό οικόπεδο θα φυλάσσεται από την αστυνομία. Και ετοιμαζόμαστε για χείο, Κατερίνα. Τα φτιάρια έχουν ήδη ετοιμαστεί για την Κυριακή. Ελπίζω να μην τα χαλάσει ο καιρός. 8 Δεκεμβρίου, λοιπόν, ο ΣΚΑΙ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου, τη Διεύθυνση Δασών Χίου, διοργανώνουν αναδάσωση στις Καριές, όπου με τη βοήθεια εθελοντών θα φυτευτούν 5.000 νέα δέντρα. Πρόκειται για μια περιοχή με μεγάλη περιβαλλοντική αξία αλλά και μακραίων ιστορία. Εκεί υπάρχουν σημαντικά μοναστήρια. Η δράση, ωστόσο, να πούμε ότι θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί με αυτή την αναδάσωση. Θα έχουμε φυτέψει μάλλον 707.750 φυτά σε 52 δράσεις σε όλη την Ελλάδα από το φθινόπωρο του 2007.